Στο σημερινό βίντεο θα παρακολουθήσετε πώς φτιάχνονται οι σπιτικές ελιές σε μπουκάλι. Συγκεκριμένα, οι ελιές που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι κολοβές. Οι κολοβοί είναι μια ποικιλία που συναντάμε αποκλειστικά στη Λέσβο, γι' αυτό και κάποιοι τη βάφτισαν Μυτιλινιά. Με κληρονομιά στην παραγωγή ελαιολάδου, η Λέσβος χαρακτηρίζεται από τον απέραντο ελαιόνα που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει το λεσβιακό ελαιόλαδο στην κατάκτηση ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου στη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου. Η ποικιλία κολοβή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ελαιοκαλλιέργειας στο νησί, φτάνοντας έως και το 80%, και αυτός είναι ένας λόγος που οι ελαιόνες φέρουν την ειδική ένδειξη προστατευόμενης γεωγραφικής θέσης. Οι ξεχωριστές γεωκλιματικές συνθήκες του νησιού έχουν διαμορφώσει ανά τους αιώνες την υφή και τα πλούσια χαρακτηριστικά της. Αναμφίβολα, η κολοβή ποικιλία, πέρα από το γεωγραφικό μικροκλίμα που την διαπλάθει και την καθιστά μοναδική στον κόσμο, αποτελεί την πηγή ενός λαδιού τόσο ιδιαίτερου που εναρμονίζει την πικράδα και το πικάντικο στοιχείο, διατηρώντας παράλληλα όλες τις επωφελείς ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα βιντεάκι πώς κάνουμε τις ελιές φαγόσιμες μέσα σε μπουκάλια. Με άρμη θα σας δείξουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή, από το μάζεμα μέχρι την άρμη και μέχρι που έχω περσινές ελιές, που τη διαδικασία που τις έχω στο ψυγείο και τις τρώμε. Είναι πολύ καλός ο τρόπος αυτός. Βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι οι οποίοι ξέρει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά μπορεί κάτι να σας αρέσει να το πάρετε από εδώ πέρα, να σας δείξω και την άρμη πώς την κάνανε οι παλιοί με το αυγό. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα να βρούμε τις ελιές. Εγώ προτείνω οι ελιές, οι φαγόσιμες που κάνουμε, είναι οι καλαμών μέσα στα μπουκάλια και οι κολοβές που έχουμε εδώ πέρα στη Μυτιλίνη. Τώρα σε άλλες περιοχές υπάρχουν άλλων είδος ελιές, αλλά να διαλέγετε για, κατά μένα, τις πιο σκληρές ελιές για το μπουκάλι μέσα. Πάμε. Μαζεύουμε τις ελιές, ωραίες, τις πράσινες. Αυτές οι ελιές τώρα που κάνω εδώ πέρα είναι οι λεγόμενες κολοβές που σας είπα. Έχουμε και άλλες 2-3 κατηγορίες οι οποίες δεν κάνουν για τα μπουκάλια. Αλλοιώνονται μέσα στην άρμη που θα σας δείξω να φτιάξουμε. Και αν παρατηρήσετε το δέντρο, όλη η ελιά είναι πράσινη. Όλη η ελιά. Μπορεί να είναι και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, είναι κολοβή, μένει πράσινη. Οριμάζει κοντά στο Πάσχα, κοντά μέσα στον Απρίλιο. Τώρα είμαστε εντάξει, φεύγουμε, πάμε στο σπίτι να τις ξεπλύνουμε καλά τις ελιές, να τις βάλουμε στα μπουκάλια και να φτιάξω την άρμη, να σας δείξω τη διαδικασία πώς γίνεται. Αυτές οι ελιές θα φαγωθούν σε ένα χρόνο. Πρέπει να περάσει ένας χρόνος και μετά όσο θέλετε για να είναι όπως πρέπει να γίνει. Αφού μαζέψαμε τις ελιές από το χωράφι, τώρα θα διάσουμε το νερό μέσα σε ένα κουβά να χρησιμοποιήσουμε τα μπουκάλια για να βάλουμε μέσα τις ελιές. Βάζουμε τις ελιές μέσα στο μπουκάλι. Και πάμε να γεμίσει καλά. Με τον κουβά που είχαμε γεμίσει, γεμίζαμε 11 μπουκάλια. Τώρα πάμε στη διαδικασία να κάνουμε την άρμη, την άλμη. Για την άλμη θα χρειαστούμε αλάτι, μπορεί να μην τα χρειαστούμε και τα 3 τα σακουλάκια, ένα αυγό και ένα χωνί για να τα βάλουμε μέσα στα μπουκάλια. Ο ρόλος του αυγού είναι για να φτιάξουμε την άλμη μας. Τώρα το αυγό, άμα το ρίξουμε μέσα στο νερό, πάει στον πάτο. Όσο φτιάχνεται η άλμη, το αυγό έρχεται και ανεβαίνει. Η καλή άλμη είναι να έρθει, να γίνει εδώ μέχρι ένα δίευρο, υπολογίζουμε. Να σταματήσει εδώ, είναι η καλύτερη άλμη. Στο 1,5 σακουλάκι που βάλαμε μέσα στο νερό, θα βάλουμε το αυγό μέσα, σαν μετρητή, να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται, σε ποιο υψόμετρο βρίσκεται μέσα στο νερό.
να μην περάσει και είναι όλο στην επιφάνεια το αυγό. Πρέπει να είναι να σχηματίζει μέχρι ευρώ, διεύρω εκεί πέρα, στο μέγεθος. Βλέπετε το αυγό ότι ήρθε, κάτσε να το σταθεροποιήσουμε. Ένα πολύ λίγο, άμα το ανακατέψω, ένα πολύ λίγο θέλει ακόμα αλατάκι και είναι έτοιμη η άρμη. Τώρα η άρμη μας πρέπει να είναι έτοιμη, θα βάλουμε το αυγό. Το βλέπετε ότι δεν πάει στο πάτο και σχηματίζει το κυκλάκι εδώ πέρα που είναι έξω το αυγό από το νερό, ένα διεύρο. Η άλμη μας είναι καλή. Τώρα γεμίζουμε τα μπουκάλια μας με την άλμη. Να ξέρετε παιδιά ότι τα μπουκάλια αυτά άμα τα ανοίξεις στο τετράμινο είσαι για να δοκιμάσετε, να δείτε τι γίνεται, να ξέρετε ότι θα κάνει έκρηξη. Δεν το ανοίγουμε ποτέ, το ανοίγουμε μετά από τους 8-9 μήνες τα μπουκάλια. Τώρα θα πάμε να σας δείξω τα μπουκάλια πως είναι όταν γίνουνε, για να καταλάβετε. Αφού βάλαμε τις ελιές μέσα στα μπουκάλια, μετά από ένα χρόνο, για να καταλάβετε, αυτό εδώ πέρα το έχω φτιάξει 5 Οκτωβρίου 2022 και είναι έτοιμη για φαγητό. Το μπουκάλι το βλέπετε ότι είναι, άμα το ανοίξει δεν κάνει τίποτα, ενώ τα άλλα που ετοιμάσαμε τώρα στο πεντάμινο παράμα τα ανοίξει θα κάνουν έκρηξη. Λοιπόν, τώρα η διαδικασία είναι, κόβουμε τον κόλο, το σουρωτήρι, ρίχνουμε τις ελιές μέσα. Και τις ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά. Μπορεί άμα θέλετε να τις αφήσετε μισή με 2-3 ώρες μέσα στο νερό και μετά να τις ξεπλύνετε και είναι έτοιμες, να στεγνώσουν καλά μετά. Τώρα τις αφήσουμε, τις γυρνάμε μέχρι να στεγνώσουν πολύ καλά. Αφού στεγνώσαμε τις ελιές, θα στεγνώσουν καλά, τώρα είναι λίγο νοπές, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Θα ρίξετε λίγο ηλιέλαιο, σαν να βάζουμε στη σαλάτα, πολύ λίγο. Και θα έρθουμε πάλι να τις ανακατέψουμε, να πάει παντού το λάδι. Να ξέρετε τώρα αυτές, άμα θέλετε να τις φάτε και τις βάλετε σε ένα μπουλάκι, βάζετε ξύδι, λάδι, ό,τι θέλετε και να τις φάτε. Είναι όπως το παστό, όλα τα παστά, σκουμπρί, κολλιό, ρέγγες, τα πάντα όλα τα παστώνουν με αλάτι και εμείς μετά βάζουμε λάδι και ξύδι. Εμένα να σας πω, μου αρέσουν έτσι. Και αφού τελειώσαμε όλη τη διαδικασία, τις βάζαμε σε ένα μπολ μέσα, τις βάζουμε στο ψυγείο και τις κρατάμε όσο καιρό θέλουμε, να έχει όμως το λαδάκι το πάνω και ηλιέλαιο, θέλει ψηλό λάδι για να μην παγώνει μέσα στο ψυγείο. Γράψτε και τα σχόλια ό,τι θέλετε, πώς κάνετε στα μέρη με τις ελιές σας. Μπορεί να τις κάνετε με διαφορετικό τρόπο, να κάνετε την άλλη με διαφορετικά, οτιδήποτε. Καλά είναι να γνωρίζουμε και εμείς, να γνωρίζετε και εσείς. Γεια σας!